Για να μπορούν τα μέλη και οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πηγαίνουν με περηφάνεια, με αξιοπρέπεια, στη δουλειά, στο καφενείο, στις παρέες και να υπερασπίζουν το κόμμα μας. Για μια πραγματική προοδευτική αντεπίθεση που τόσο έχει ανάγκη η χώρα και ο λαός. Είμαστε εδώ, όλοι είμαστε εδώ γιατί έχουμε δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή, πιο δίκαιη, με περισσότερες ευκαιρίες. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω την Αντιπρόεδρο της Βουλής, το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε έναν όμορφο αγώνα για να μπορέσει το κόμμα μας να αγαπήσει τα μέλη του έπρεπε. Δεσμεύομαι ενώπιον όλων σας ότι εγώ θα παραμείνω στο κόμμα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Δεσμεύομαι ενώπιον όλων σας ότι εγώ θα δουλέψω για το κόμμα ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ανεξαρτήτως βουλευτικής κατάστασης. Ότι την επομένη των εκλογών, εφόσον κερδίσω, ότι θα προσκαλέσω συλλογικά και την Αντιπρόεδρο της Βουλής και όλη την ομάδα την οποία την αγκαλιάσει, να έρθει συλλογικά να μπορέσουμε να φέρουμε τις καταστατικές αλλαγές που χρειαζόμαστε για τις μέρες. Να ξέρουν όλοι. Ξέρουμε όλοι ότι στο τέλος της ημέρας η αλήθεια θα κερδίσει. Και για να μπορέσει αυτή η αλήθεια, η δικιά μας αριστερή αλήθεια να κερδίσει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρέπει να πάμε το γρηγορότερο δυνατόν σε εκλογές Προέδρου στις 10 Μαρτίου και να πάμε υπηρετικά για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς αυτή είναι η εισήγηση μου προς το συνέδριο το οποίο θα αποφασίσει.